Σήμερα γίνονται οι γεωτρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Είναι οι γεωτρήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι το τέρμα κάτω του φράγματος και θα μπουν αύριο το πρωί τα μηχανήματα, περιμένουμε τον καθηγητή να έρθει να τα προσθέσει, θα μπουν τα μηχανήματα τα οποία θα στέλνουν άμεσα τα αποτελέσματα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και από εκεί θα έχουμε την επικοινωνία την οποία χρειαζόμαστε. Είναι τρεις γεωτρήσεις, ανά 10 μέτρα, η πρώτη είναι 10, ύστερα είναι 20 μέτρα διαφορά η μια από την άλλη και υπάρχουν και, θα γίνουν και άλλες επιφανειακές, οι άλλες θα είναι, 4-5, οι οποίες θα δίνουν το πλήρες, την πλήρη λειτουργικότητα του φράγματος. Μετά... Ναι, τα μηχανήματα αυτά τι ακριβώς θα μετρούν? Τα πάντα. Αντισεισμικότητα, οποιαδήποτε βάρος αν υπάρχει, όταν το νερό φτάσει σε ένα ορισμένο ύψος, αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα θα καταμετρά βασικά και αυτά θα παραμείνουν εφόρου ζωής. Εφόσον δουλεύει το φράγμα, θα υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα. Είναι η νέα μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται και σε όλα τα καινούργια φράγματα. Μετά από αυτό, κύριε Βουλή, τι ακολουθεί προκειμένου να λειτουργήσει? Εμείς, όπως γνωρίζετε, κάναμε μια παράδοση στη ΔΕΙΑΧ. Οι υπολοιπόμενες εργασίες ήταν αυτή εδώ η μία. Η άλλη είναι απέναντι που θα έχετε πάρει ξανά στο παρελθόν και είναι αφορά τη ΔΕΗ να βγάλει τους στήλους που έχει ήδη πληρώσει το Υπουργείο. Και το επόμενο είναι η είσοδος-έξοδος του φράγματος που θα διοχετεύει το νερό στους τσαντίχτια, τα οποία έχουν, όπως ξέρετε, ήδη τοποθετηθεί. Απλώς χρειάζονται 182 μέτρα περίπου για να ενωθεί. Αυτή η εργασία από ποιο θα γίνει, από εσάς ή από την... Έξω αυτό το φράγμα είναι αλλονού. Εμάς είναι αυτά τα τρία, είναι ΔΕΙΑΧ ακριβώς.